Όχι καλό. Πόσο μικρή και δεν έχω κάτι να τη βγάλω. Αναγκαστικά θα τη βγάλω με το πόδι. Είναι σαργός. Σαργός δίπλα στον πιτσόμπαρο. Στις Ινούσες. Ακούτε πως βαράει. Τα ακούτε τόση ώρα. Μικρούλης είναι βέβαια, αλλά εντάξει, δεν ξέρω και τι άλλο έχει. Πάμε λίγο παρακάτω, μας και κόψει η μουσική. Δεν ξέρω τι φαίνεται και αν φαίνεται κάτι, γιατί είναι και σκοτεινά. Κάτι πιάσαμε. Μην είναι μόνο πάλι καμιά, επειδή έχει άμμο. Α! Ένα μικρό σαργουδάκι. Επειδή είχε αμμουδιά, φοβήθηκα μην είναι καμιά δράκαινα πάλι. Τι έγινε, έφερε. Έφερε κύμα. Παιδιά, δείτε εδώ στη Χαραμάδα, μέσα εκεί. Βγαίνει νερό μέσα από το βουνό, από κάπου τρέχει νερό και έχουν μαζευτεί όλες οι σφίγγες, οι μπάμπουροι, οι μύγες, όλα τα πάντα και πίνουν. Μια τεράστια πέρκα. Ένιωσα ένα μικρό strike και μετά από μια παύση που έκανα χτύπησε. Δεν ξέρω αν ήταν η ίδια που έκανε το πρώτο strike, μπορεί να ήταν κάτι άλλο.
παιδιά, είδα κάτι τεράστιο. Δεν ξέρω αν ήταν σαργός ή τσιπούρα. Για να δούμε. Ήτανε 2-3 ψάρια. Πραγματικά τεράστια. Και με πήρε μια πέρκα. Να σε πάρει. Και αυτή τεράστια. Αλλά ρε παιδί μου, όταν έχεις δει. Για να δούμε λοιπόν. Το πράγμα μόλις έγινε ενδιαφέρον. Αυτό το μελανουράκι χτύπησε λίγο πριν το βράχο εδώ μπροστά. Μικρό είναι βέβαια. Μέσα πάλι. Και από πίσω άλλοι 3-4. Και από πίσω άλλοι 3-4. Μικρός είναι, δεν είναι πολύ μεγάλος. Να αφήσουμε. Είδες που στηριχοτοπιά εδώ. Είχες αργούς. Άλλοι 3-4 από πίσω που προσπαθούσαν να του πάρουν το τεχνητό μέσα από το στόμα. Και να μην φαινόταν ποιος τους είδε. Ελέμωρο παιδί. Είναι καταλυσμένο μαύρο. Τι λες? Α, 30. 40.
Δυστυχώς. Καλημέρα, παιδιά. Η ώρα είναι γύρω στις 7. Και περπατώ να πάω σε ένα σημείο που είδα ότι μάλλον μπορώ να στηθώ και να ψαρέψω. Πάω για σόρ. Βρισκόμαι σε κάτι χωράφια τα οποία ευτυχώς δεν έχουν σύρματα, είναι οριοθετημένα μόνο με πέτρες. Και το καλό είναι ότι από ό,τι διάβασα δεν έχει φίδια στα ψαρά. Έτσι διάβασα. Τώρα έχει δεν έχει, θα φανεί. Δεν ξέρω αν θα πιάσω κάτι, αλλά το μέρος που θα πάω δεν είναι πολύ βαθύ. 20-30 μέτρα ίσως. Απλά θέλω να πάω, μια και βρίσκομαι εδώ, να δω λίγο διαφορετικούς τόπους, να κάνω λίγο διαφορετικό ψάρεμα από αυτό που κάνω στη Μυτιλήνη. Τα λέμε παρακάτω. Θα ανοίξω λίγο την κάμερα να δείτε τα πανέμορφα τοπία που έχει αυτό εδώ το νησί. Πανέμορφα και άγρια. Και λίγο δύσβατα είναι η αλήθεια, δηλαδή δεν μπορείς να πας παντού. Γι' αυτό λέω ότι βρήκα μάλλον ένα σημείο που μπορώ να κατέβω χαμηλά και να στηθώ, να ρίξω μερικές βόλες. Δείτε λίγο μέρη που μπορείς να έρθεις να ψαρέψεις. Αλλά τα περισσότερα είναι προσβάσιμα μόνο με βάρκα, στην ουσία. Πολύ απόκρυπνα βράχια, δεν μπορείς να τα κατέβεις. Ίσως να μπορείς να βγεις λίγο με τη βάρκα σε κάποια από αυτά, να στηθείς και να ψαρέψεις. Ή να ψαρέψεις πώς λέγεται, offshore jigging, κάπως έτσι το λένε. Cast jigging, να το πω καλύτερα. Πλησιάζω μάλλον στη μύτη που θέλω να κατέβω και μάλλον θα κατέβω από την άλλη μεριά, όχι από εδώ. Από εδώ είναι πολύ απόκρυμνα. Πάω από την άλλη. Εδώ έχει κάτι χαλάσματα. Πάμε λίγο εδώ στην άκρη. Ο βυθός είναι, έχει κάτι δίχτυα βέβαια από ό,τι βλέπω. Έχει μια σημαδούρα εκεί. Ο βυθός είναι LRF από ό,τι βλέπω από εδώ μεριά. Νομίζω από την άλλη είναι λίγο πιο απότομα τα νερά. Θα το δούμε. Αναλόγως. Ελπίζω να είναι έτσι όπως τα είδα από μακριά. Και τα χαλάσματα, κάποιο ντάμι παλιό κρεμισμένο. Για πάμε λίγο παρακάτω να δούμε. Ήμουν εκεί πάνω στην κορφή και όπως βλέπετε κάτω κάνει σαν παραλία, οπότε δεν είναι για αυτό που θέλω. Εδώ έχει ένα ωραίο βράχο, μέσα είναι πάλι σχετικά ρηχά, spinning, LRF. Εγώ θέλω να πάω εκεί και από ό,τι βλέπω τώρα εκεί μπροστά, αυτό τώρα είναι φώκια. Πολύ πιθανό να είναι φώκια. Δεν ξέρω τι είναι. Για να δούμε. Έχει εκεί κάνει μία μύτη στα αριστερά που φαίνεται. Και μπορώ να πάω και από πάνω, να κατεβώ από πίσω. Το κατέβασμα νομίζω ότι είναι σχετικά ομαλό. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, παιδιά, σε τέτοια ψαρέματα. Και κυρίως όταν και άμα πηγαίνετε μόνοι σας. Εγώ πάω σιγά σιγά, μικρά βήματα, προσεκτικά, να μην γυρίσω κανένα πόδι. Το πιο μικρό να πάθεις,
όχι μόνο θα σου χαλάσει το ψάρεμα, μπορεί να σε χαλάσει για κανένα μήνα. Εξαρτάται και θα δυσκολευτείς πάρα πολύ να γυρίσεις από εκεί που είσαι. Εντάξει, εγώ έχω έρθει σε... Μέχρι στιγμής ήταν πολύ αρκετά εύκολος ο δρόμος, αλλά έχει ανηφόρες, έχει αστβές, έχει πράγματα. Ένα μικρό στραμπουλιγματάκι να πάθεις είναι αρκετό. Οπότε προσοχή. Εκεί είναι η μία μύτη που θα μπορούσα να σταθώ. Επέλεξα εδώ. Έχει μέσα πέτρες, τραγάνα ίσως πιο μέσα, αλλά δεν ξέρω για πόσα μέτρα. Θα κάνω βολές και θα δω. Όπως βλέπετε, στάζω ολόκληρος, έχει πάρα πολύ ζέστη. Εδώ πέρα έχει ίσιο για λίγο ακόμα, ίσως για κανένα μισάωρο, μία ώρα. Θα ετοιμαστώ, κάνω καμιά βολή και βλέπουμε. Μπορώ να πάω και παραπέρα, περιμετρικά από εδώ μπορώ να περπατήσω, ίσως να αλλάξω τοποθεσία. Άμα δεν μου αρέσει ο βυθός, έχει σκαλώματα ή οτιδήποτε. Θα δούμε. Φανταστικά μέρη. Ψάρια δεν ξέρω αν έχουν. Θα κάνω μια πρώτη βολή με το κύτος, αλλά μην ξεχνάτε ότι χρησιμοποιώ 2,5 και 52 παράμαλο, έτσι, βολές και καλά μισόρ. Οι βολές δεν θα είναι τόσο δυνατές, τόσο μακρινές. Για να δούμε.
καράδρα. Ή πάει. Πρέπει να πάω εκεί πάνω. Έχω έρθει σε ένα μέρος που βαθαίνει απότομα και έχει εκεί κάτι σχηματισμούς εδώ πέρα που φαίνεται βάθος αρκετό, τώρα μπορεί να είναι 10 μέτρα, 15, δεν ξέρω. Έχω εδώ ένα πάτημα καλό, έχω αφήσει τα πράγματα και μετά θα πάω μάλλον γύρω γύρω για να κατέβω προς τα εκεί, σε αυτή τη μύτη ξανά ή από πίσω. Κάνω και λίγο περπατητό για να δω μήπως έχει κανένα ψάρι πέρα από πελαγικά ή οτιδήποτε άλλο περαστικό, έχει κανένα ψάρι σε τόπο. Έχω πεθάνει γιατί έχει απίστευτη υγρασία από χτες. Με την πανσέλινο, προχτές είχε πανσέλινο. Εχθές άπνοια. Σήμερα άπνοια. Αύριο πιάνουν πάλι λίγο οι αέριδες. Ήθελα να εκμεταλλευτώ λίγο την άπνοια. Να πάω για ένα ψάρεμα. Δείτε μέρη. Εκεί ήμουνα. Αριστερά στη χαράδρα και έριχνα σε όλο αυτόν εδώ τον κολπίσκο. Τώρα θα πάω λίγο από εκεί και θα περπατήσω γύρω γύρω και να βγω από εκεί που έχει άλλο ένα κολπίσκο μεγάλο. Προς το παρόν
Τίποτα, ούτε τσιμπιά. Μόνο κάτι κυνήγια. Σε ένα από αυτά είδα και κάτι μαγιάτικα, μικρά μεν, αλλά πηδούσαν στην επιφάνεια να προλάβουν να φάνε. Τα νερά δεν είναι τόσο βαθιά, είναι 15 μέτρα, 20 ανά περιοχή, μπορεί και 10. Εντάξει, αυτό δεν μας πειράζει. Αλλά ψάρια δεν βλέπω. Τουλάχιστον να χτυπάνε στα δολώματά μου. Βάρκες έχει μέσα, διάφορες από το πρωί. Πηγαίνω, έρχονται, ψαρεύουν. Θα δούμε, τα νερά είναι ήρεμα παντού. Δεν έχει αέρα τίποτα. Και κάτι νερά εδώ μπροστά μου. Φανταστικά. Με ρεύματα. Μέσα φαίνονται τα πάντα. Απίστευτα. Και εδώ κάτω νερά, στη χαράδρα. Ου, χαμός, κάτσα κατέβω να ρίξω. Κάτι πήρα. Μικρό είναι. Χα. Μία δράκαινα μεγάλου μεγέθους. Ω Παναγία μου! Έπεσε. Τι να την κάνω, δεν υπάρχει περίπτωση να την κρατήσω αυτή. Να ήταν διπλάσια, τριπλάσια, μπορεί να την κρατούσα, αλλά τώρα
Άρα αυτό σημαίνει ότι έχει αμμουδιά μέσα μάλλον. Κάτσε να τη βιάσω με το πενσάκι. Ό,τι να τιμή. Έλα, φύγε. Φύγε, φύγε. Άντε, μπράβο. Πιάσαμε. Πάλι δράκαινα. Ω! Σκαρμός. Δείτε ένα σκαρμό τεράστιο. Αναγία μου. Καρμός. Τεράστιος.
Αυτό ήταν για σήμερα. Δυστυχώς, τίποτα το φοβερό. Τώρα εγώ πρέπει να περπατήσω μέχρι εκεί στο βάθος που φαίνεται ένα λευκό κτίριο. Είναι μια εκκλησία. Και από εκεί θα με πάρουν με το αυτοκίνητο. Είναι αρκετό περπάτημα, πώς το βλέπετε. Δεν πειράζει. Ξένοι τόποι. Δεν τους ξέρουμε. Δεν μας ξέρουν. Έφερα ό,τι τεχνητά μπορούσα. Έριξα τα πάντα. Δύο μικρά ψαράκια. Όλα μέσα στο παιχνίδι. Μετά από 4 ώρες και ψαρέματος, η μέρα έφτασε στο τέλος. Πάω να περπατήσω λίγο, να προσέχω το βήμα μου. Σας αφήνω. Καρμός. Ρε διάβολε. Έχει σκαρμούς εδώ από ό,τι φαίνεται. Κάτσε. Κάτσε βρε διαβολόψαρο. Τι πιάστηκε. Μια μικρή ζαργάνα. Αχ μωρή. Έλα μπες μέσα. Άντε μπράβο. Φύγε. Αν τα καταφέρεις. Τα κατάφερες.
Έχει ζαργανίτσες πολλές μικρές και κάτι μελανουράκια είδα τώρα. Βασικά ένα μελανούρι κυνήγαγε τη ζαργάνα που είχε πιαστεί πάνω στο τεχνητό ή το τεχνητό το ίδιο, δεν ξέρω. Πάλι σκαρμός. Άλλο ένας μεγάλος σκαρμός. Ζωντάκια. Γεμάτο. Δεν με πειράζει. Τουλάχιστον κάνουμε παιχνίδι.